Την Πάτρα επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Χαρής Στοχάρης, ο οποίος πραγματοποίησε συνάντηση με προσώπους φορέων και μέλη της διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου είναι σε πλήρη εξέλιξη και για τα τιμολόγια και το My Data και τα POS, οι διασυνδέσεις, ζητήματα, εργαλεία και συστήματα τα οποία μας βοηθάνε στην καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους αντιδρούν στο φορολογικό νομοσχέδιο έστειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών από την Πάτρα. Δεν έχει κανένας μετά τις αλλαγές που έγιναν στη διάρκεια της διαβούλευσης και αλλαγές οι οποίες ζητήθηκαν και από τους δικηγόρους, δεν έχει κανένας δικαιολογία να συνεχίσει οποιαδήποτε αντίδραση κατά του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο είναι λογικό, είναι αναλογικό, είναι δίκαιο, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουν τα μόνιμα υποζύγια, μισθωτοί και συνταξιούχοι, να πληρώνουν περισσότερα κατά μέσο όρο από τους ελεύθερους επαγγελματίες και αξιοποιεί την κοινή πείρα. Καλούμε τους δικηγόρους να σταματήσουν την αποχή, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Υφυπουργού Οικονομικών ήταν εδώ η Πατρόνο, που μετά από ένα κύκλο συναντήσεων που είχε ανέφερε πως η εξυπηρέτηση είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, ωστόσο επισήμανε και τις αδυναμίες που υπάρχουν. Είναι από τις μεγαλύτερες, ίσως και η μεγαλύτερη της Ελλάδας, και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η εξυπηρέτηση είναι σε καλά επίπεδα, απαντώνται τα αιτήματα των πολιτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, ποτέ πάνω από τις 2 εβδομάδες και συνήθως στις 2 με 3 μέρες. Και δεν είδαμε επίσης και ουρές. Δεν είδαμε ανθρώπους να έρχονται και να χρειάζεται αυτοπροσώπους να εξυπηρετηθούν. Αυτά τα δύο σημεία είναι σημαντικά. Από εκεί πέρα υπάρχουν ελλείψεις, όπως μου ετέθηκαν, και σε υλικοτεχνική υποδομή και σε προσωπικό. Στις δηλώσεις του δεν ακούσαμε τίποτα για τα ζητήματα που απασχολούν την πόλη και για τα οποία η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο Δήμαρχος έχουν απευθυνθεί πολλάκι στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση. Αντίθετα, κινήθηκε στη γραμμή της κυβέρνησης με συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων που εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα. Η περιοδία του Υφυπουργού Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, έχει στόχο τον άμεσο διάλογο και επικοινωνία με φορείς, εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και πολίτες.